όλα εμείς που στρατευτήκαμε στο Πασόκ. Το κίνημα που, όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, γεννήθηκε για να υπηρετεί το λαό της πατρίδας. Με συχνές αναφορές στον Ανδρέα Παπανδρέου, η Φόφη γεννήματά από το Ηράκλειο έκανε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας τώρα εκλογές. Αν ένα πράγμα λοιπόν μπορούν να κάνουν σήμερα για να φανούν χρήσιμοι, είναι να κηρύξουν τώρα εκλογές, να ορίσουν την ημερομηνία των εκλογών. Τελειώσατε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Πάρτε το επιτέλους απόφαση. Αναφερόμενη στη Συμφωνία των Πρεσπών, είπε ότι ο Πρωθυπουργός προκάλεσε τρεις ζημιές στα εθνικά θέματα, την ανάπτυξη του διχασμού και πλήγμα στη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό, περιγράφοντας τον Αλέξη Τσίπρα και ως χορηγό όχι μόνο της δεξιάς, όπως είχε πει, αλλά και της Χρυσής Αυγής, όπως τόνισε. Απαξιώνουν ακόμα περισσότερο το πολιτικό σύστημα. Βούτυρο στο ψωμί της ακροδεξιάς που καραδοκεί. Και αν μέχρι σήμερα έλεγα ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο μεγάλος πολιτικός χορηγός του κυρίου Μητσοτάκη, σήμερα δυστυχώς πρέπει να προσθέσω ότι έχει γίνει και ο καλύτερος χορηγός της Χρυσής Αυγής. Η κατάσταση που ζει σήμερα η δημοκρατία μας, το πλήγμα που δέχεται, έχει ονοματεπώνυμο. Αλέξης Τσίπρας. Η πρόεδρος του Κινάλ υποστήριξε ότι η παράταξη θα είναι η πολιτική ανατροπή των εκλογών, ενώ επανέλαβε πως το μεγάλο δίλημα των εκλογών θα είναι ισχυρό Κινάλ ή διχασμός και νέες περιπέτειες. Ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψει να λαιλατηθεί η παράταξη του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο ελληνικός λαός με την ψήφο του θα του χαλάσει τα σχέδια. Γιατί εμείς θα είμαστε η έκπληξη των επόμενων εκλογών. Το κίνημα αλλαγής θα είναι το εκπληκτή των εξελίξεων. Δεν θα επιτρέψω να λαιλατηθεί η παράταξη του Ανδρέα Παπανδρέου από κανένα τυποδιώκτη από την παρέα του κυρίου Τσίπρα και είμαι σίγουρη ότι αυτόν τον αγώνα θα τον δώσουμε όλο μαζί. Η πρόεδρος του Κινάλ, μιλώντας στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του Ολυμπία Παλάς, ανέφερε πως η κυβέρνηση έχει καταστρέψει την οικονομία και εμφανίζει πλασματικά νούμερα ανάπτυξης, ότι έχει αποδιοργανώσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την κοινωνική πολιτική, ενώ ζήτησε από τους πολίτες να βάλουν φρένο, όπως τόνισε στη συντήρηση, διευκρινίζοντας ότι πρέπει ξανά να γίνει κυρίαρχο το δίλημα πρόοδος ή συντήρηση. Η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται στην καραμαλική συνιστόσα, αυτή τον έφερα στην εξουσία, αυτή τον διατηρούν στην εξουσία. Υπάρχει μια σχέση που δεν είναι πια υπόγεια, είναι εντελώς φανερή και μαζί με τη Νέα Δημοκρατία ετοιμάζονται να προτείνουν και πάλι πρόεδρο δημοκρατίας από τη συντηρητική παράταξη. Πάντως η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, στην ομιλία της από το Ηράκλειο, τόνισε ότι ο πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος για την παράταξη είναι η Νέα Δημοκρατία, συμπληρώνοντας ότι η λύση για τη χώρα δεν είναι επιστροφή της δεξιάς και ότι ο πόλεμος είναι ενάντια στο λαϊκισμό και τη συντήρηση. Απευθυνόμαστε και σε αυτούς που νομίζουν ότι πρέπει να στραφούν στη Νέα Δημοκρατία για να γλιτώσουν από τον Τσίπρα και την παρέα του. Είναι μεγάλο λάθος. Είναι μια πλάνη. Η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία κρατάει ισχυρό το ΣΥΡΙΖΑ. Το δίπολο που έχουν επιλέξει τους βολεύει και τους δυο. Προσπαθούν μέσα από την πόλωση και το διχασμό να κρατήσουν δυνάμεις.